Xiaomi 12X. Το φθηνότερο από τις ναυαρχίδες που μας έδειξε η Xiaomi μας φέτος και ίσως αυτό που πρέπει να πάρεις. Αυτό ακριβώς θα δούμε στο σημερινό βίντεο που έχεις ήδη καταστρέψει το κουμπί του like κάτω σαν original τεχνοχωρίδης που είσαι. Θα έλεγα ότι έρχεται με παρόμοιο σχεδιασμό με το Xiaomi 12, αλλά έλα τώρα. Αν δεν ήταν άλλο χρώμα, πραγματικά δεν θα μπορούσα να διαχωρίσω το ένα από το άλλο. Ίδιο βολικό μέγεθος στις 6,28 ίντσες, AMOLED και εδώ οθόνη, πολύ καλή οθόνη πρέπει να πω. Πολύ καλή φωτεινότητα όταν είσαι έξω στο ήλιο, στα 1100 nits για να είμαστε πιο ακριβείς. 120 Hz στο ρυθμό ανανέωσης που φυσικά μπορείς να τον ορίσεις και στα 60 Hz για να σου αντέχει και περισσότερο το κινητό σε μπατάρια. Γενικά, όπως και στο Xiaomi 12, εδώ στο Xiaomi 12X είναι από τα κινητά τα οποία θα λατρέψεις να έχεις στα χέρια σου, να βάζεις στην τσέπη σου και να μπορείς γενικά να το χειριστείς ακόμη και με το ένα χέρι, κάτι που λείπει πλέον σε αρκετούς. Και να προσθέσω εδώ ότι είναι από τα λίγα κινητά τα οποία έρχονται με 12 bit χρωματισμούς πάνω στην οθόνη, κάνοντας το εξαιρετικό, το λιγότερο που μπορώ να πω, για να βλέπεις τα βίντεο μας που τώρα βγαίνουν και σε 2K ανάλυση. Αυτά πρέπει να τα λέμε, δεν γίνεται να τρώει τόση πίεση ο υπολογιστής εκεί και να το αφήνουμε να πηγαίνει έτσι. Η εμπειρία τώρα θέασης παντρεύεται όπως και στο 12 με εξαιρετικά στερεοφωνικά ηχεία συντονισμένα και εδώ από τη Harman Kardon και φυσικά δεν λείπει λεπτομέρεια εδώ πάνω και κάτω στον σχεδιασμό που δεν είναι αυτές οι απλές οι γραμμούλες που βλέπεις στα περισσότερα κινητά αλλά αυτό που σου θυμίζει το αποτύπωμα του ήχου που ξέρεις ότι δίνουμε εδώ στο χωριό του Τιχαβολίδη πολύ λεπτομέρεια, πολύ σημασία πάνω στη λεπτομέρεια και λατρεύουμε τέτοια. Μπράβο, αρέσκια μου. Μπράβο. Σε θέμα τώρα μπαταρίας, αν και έχουμε την ίδια μπαταρία 4500 mAh σε χωρητικότητα όπως και στο 12, το 12X ενδέχεται να σου διαρκέσει και περισσότερο. Αυτό οφείλεται στην κύρια διαφορά που θα βρεις μεταξύ των δύο κινητών, το οποίο είναι το τσιπάκι. Ο επεξεργαστής, όπως λέμε και πιο απλά. Αν δεις του κορυφαίου Snapdragon Generation 1.8 που βλέπεις στο 12 και στο 12 Pro, έχεις τον λατρεμένο, μπορώ να πω, Snapdragon 870 5G τσιπάκι που για 99,99% των ατόμων, πίστεψε με, είναι υπέρ αρκετός, όχι απλά αρκετός. Πολύ δύσκολα να μιλήσουμε τεχαβολίδι με εσάς και να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ξέρεις, χρησιμοποιώ όλη τη δύναμη που μου δίνεται στο κινητό μου, τη δύναμη που στο έπακρο ρε παιδί. Όμως, αν τύχει και χρειαστείς να το φορτίσεις επιτέλους στο κινητό σου, τότε ερχόμαστε και στη δεύτερη διαφορά μεταξύ των δύο κινητών. Όχι την απουσία του φορτιστή όπως κάποιες άλλες εταιρείες, γιατί έχουμε και εδώ 67W φορτιστή μέσα στο κουτάκι για να φορτίζεις το Xiaomi 12X σου από εντελώς κενό στο 100% μέσα σε 45 λεπτάκια πάνω κάτω, αν και η Xiaomi σου λέει ότι είναι 39 λεπτά, αλλά αυτό ξέρουμε ότι είναι στην καλύτερη περίπτωση όταν το κινητό σου είναι σε κρύο κλίμα, κλειστό και τέτοια. Όχι βέβαια ότι τα 45 λεπτά είναι πολλά, αντιθέτως είναι υπερβολικά γρήγορο, ας το πούμε, γιατί υπάρχουν κινητά τα οποία αξίζουν, όχι αξίζουν, κοστίζουν στην διπλάσια αξία που πουλιάται αυτόν εδώ και φορτίζουν στο διπλάσιο χρόνο από ότι αυτόν εδώ. Αυτά να τα λέμε έτσι. Και πάμε πίσω στο θέμα γιατί μακρηγόρησα. Η δεύτερη διαφορά που λες, τεχαχολίδι μου καλέ, ανάμεσα σε αυτά τα δύο κινητά, είναι η απουσία της ασύρματης φόρτισης που για μένα είναι πλέον καθημερινότητα. Απλά τοποθετώ το κινητό μου το βράδυ όταν πάω για ύπνο πάνω στον ασύρματο φορτιστή και το παίρνω το πρωί χωρίς να προσπαθώ να βρω την τρύπα μέσα στο σκοτάδι. Οκ, αυτό ακούστηκε πολύ κάπως. Προχωράντας όμως στην τρίτη διαφορά των κινητών, περνάμε στο λειτουργικό. Και στα δύο κινητά βλέπουμε τη Xiaomi να ρίχνει την πιο πρόσφατη έκδοση του MIUI 13. Αλλά στο 12X βλέπουμε ότι έχει βάσει το Android 11 αντί στο Android 12 που έχουν οι άλλες δύο ναυαρχίδες της εταιρείας.
που από τη μία θα μου πεις οι διαφορές για τον απλό το χρήστη είναι πολύ λίγες, να μην σου πω μηδαμινές. Είναι πάντα κάτι περίεργο κατά τη δική μου άποψη η Xiaomi να μην ρίξει και εδώ στο 12X την πιο προσφατή έκδοση του Android. Και αν γνωρίζεις πραγματικά κάτι περαιτέρω, θα μου πεις ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Να πέρασω τώρα όμως στο θέμα της φωτογραφίας. Της φωτογραφίας της οποίας έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα όπως και στο 12R. Ιδιαίτερα με την κύρια κάμερα στα 50 MP που βγάζει 12,5 MP όταν τη χρησιμοποιείς στο αυτόματο. Πολύ ζωντανά χρώματα, πιο ζωντανά μπορώ να πω από ότι στο 12 το απλό, πιο μαυρισμένα, δεν ξέρω, τσέκαρε τον B-roll που θα βάλει εδώ editor Marios μεταξύ του 12 και του 12X και πες μου κάτω στα σχόλια αν μόνο εμένα μου φαίνεται ότι το 12X έχει πιο έντονους χρωματισμούς. Όπως και να έχει όμως, προσωπικά βρίσκω όλη τη σειρά 12 της Xiaomi ότι έχει κάνει εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη η εταιρεία στο θέμα αυτό, στο θέμα το οποίο την τραβούσε πίσω τόσων καιρών. Και καλά κάνει, αν με ρωτάς εμένα, αφού ο σκοπός της πλέον, από ό,τι βλέπουμε, είναι να στέκεται δίπλα από τα μεγάλα παιδιά στο παζάρι, ειδικά μας με τις τιμολογήσεις που βάζει πλέον. Που εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις και θέλω να μου πεις και τη δική σου άποψη κάτω στα σχόλια. Τα νέα Xiaomi 12 προσφέρουν σίγουρα ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει η εταιρεία μέχρι τώρα. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ποιότητα κατασκευής κορυφή, απόδοση κορυφή. Αν το έβγαζε το ίδιο κινητό τώρα αυτό κάποια άλλη εταιρεία, σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς δεν θα είχαν κάποιο πρόβλημα να πάνε να δώσουν τα χρήματα γι' αυτό. Όμως υπάρχουν κάποιοι που λένε επειδή είναι Xiaomi το σκέφτομαι δύο φορές και τρεις αν θα πω να δώσω τα χρήματα μου γιατί είναι υπερβολικά για την Xiaomi. Όχι τόσο βέβαια για το 12X αλλά για τα άλλα δύο. Ποια είναι η δική σου άποψη τώρα? Πες μου κάτω στα σχόλια. Μέχρι τώρα να μου απαντήσεις κάτω στα σχόλια ποια είναι η δική σου άποψη για την τιμολόγηση και την όλη φάση με τα Xiaomi 12 και τι ακολουθεί η Xiaomi τέλος πάντων. Να σου υπενθυμίσω ότι μπορείς και τα τρία Xiaomi 12άρια, όπως και το ρολογάκι που έρχεται για αυτό το βίντεο, για αυτό εγγραφή, μπορείς να τα βρεις από έναν κατάστημα της Electroline που είπαμε υπάρχει ένα, ίσως και περισσότερα σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, αλλά και στο electroline.com.sy και να τους ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που μας τα έχουν δανείσει για να δούμε εγώ και εσύ. Άιντε!